Η πέτρα πρέπει να είναι πέτρινη. Τι ζω με αυτόν τον άνθρωπο. Τι λέει, αυτό το πιάτο περνάει το πάσο άνετα. Κλαίω με γάτσο, έχει πάει μέσα στις χωραφιές. Θα πάμε να του δώσουμε ένα φυλάκι. Πάνω, κάτω. Κοίτα τώρα ζημιά. Πάμε να δούμε τι έχουν κάνει τα αυγά μας. Καλημέρα όλη μέρα, οι εργασίες συνεχίζονται. Ο γάτσο μας είναι έξω και φτιάχνει ακόμα αυτό το κουτί, να το πω. Συγκεκριμένα τώρα θα το βάψει. Μαστοράκης μου, μαστοράκης της καρδιάς μου. Αγάπη, μιλάει και στο τηλέφωνο. Με το ένα μιλάει, με το άλλο βάφει. Πολύ εργαλείο. Σήμερα θα φτιάξουμε την ροβίτσα. Είναι αυτά τα πράσινα μικροσκοπικά φασόλια που ανακάλυψα τώρα τελευταία. Που σας είχα πει σε ένα άλλο vlog ότι με παιδεύει πολύ, γιατί βγαίνει ένα τσόφλι και πρέπει να είσαι από πάνω να το βγάζεις με τριπτή κουτάλα. Αλλά ειλικρινά είναι τόσο νόστιμο μόνο με φασόλι και κρεμμύδι. Και αυτά τα δύο υλικά φτιάχνουν μια τέλεια βελούδινη σούπα. Φέτος θα βάψουμε τα αυγά με φυσικό τρόπο. Θα πάει τώρα ο γάτσου να φέρει πατζάρια, κόκκινα κρεμμύδια, σπανάκι, κουρκουμά. Γενικότερα μπορείτε και με raspberries, με blueberries, όλα αυτά βγάζουν έτσι κόκκινο και μοβ χρώμα. Και λέω να τα κάνουμε έτσι με τον φυσικό αυτό τρόπο, γιατί φαντάζομαι πως μπορεί να θέλουν να ανακατευτούν τα παιδιά ή όταν θα πιάνουν τα αυγουλάκια. Αν έχετε παρατηρήσει, οι βαφές πας να καθαρίσεις το αυγό και έχει περάσει και η βαφή και μέσα στο αυγό και τα χέρια σου γίνονται χάλια. Βέβαια, έχει ένα κακό ο φυσικός ο τρόπος. Μόλις κάνεις αυτά τα ζουμιά με το χρώμα, θέλει να αφήσεις τα αυγά μέσα 8 ώρες για να πιάσει. Αλλά εντάξει, δεν θα βγούνε και τέρμα. Έντονα θα είναι έτσι παστέλ. Γι' αυτό ο γάτος θα πρέπει να βρει λευκά αυγά για να αποδώσει καλύτερα η βαφή. Τώρα περιμένω εδώ τη ροβίτσα μου να βγάλει όλες τις φλούδες, να τις πάρω με τη βρεπιτή. Πάγανα εδώ, μαντάρα μου, χύθηκα, μου φούσκωσα. Έφυγα για μια στιγμή, είχα αφήσει το καπάκι έτσι από πάνω και έγινε εδώ. Άιντε καθάριζε τώρα βάνι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι δεν είναι εικόνα τώρα αυτό εδώ. Αλλά πονοστιμιά σκίζει. Επίσης είναι και υπερτροφή. Υπερτροφή αυτό το μικρό θαυματουργό φασολάκι. Έχει έρθει η στιγμή να φέρουμε το κουτί μέσα. Πάμε! Ω, τι μπρίζα είναι αυτή. Γεια! Μόρτικη. Φίλε, καλό! Ανάψε το, καλεμπουρλόκιασέ το! Δεν έχει κανένα φοβερό φως, λίγο. Αυτό το λίγο, εντάξει. Καλύρα εκεί. Κοιμήθηκα λιγάκι γιατί ειλικρινά δεν αντέχω, με εγκαταλείπει ο οργανισμός μου, απλά σβήνω. Όσο κοιμόμουν ο γάτσο έφτιαξε αυτό με τα φυτά. Δεν είδα και πώς το έφτιαξε. Το έπιασα και το χάλασα και τώρα το σήκωσε, ο γάτσο ξαναβάζει κόλλα. Α, το είδανε τα παιδιά που το χάλασες. Ναι. Τώρα, εγώ λέω να φτιάξω όλες αυτές τις μπογιές με τα φυσικά υλικά και να βουτήξουμε μέσα τα αυγουλάκια μας, αρχικά να βράσουμε τα αυγουλάκια μας, γιατί για να πιάσει το χρώμα θέλει σε κάποιες περιπτώσεις έως και 24 ώρες. Οπότε θα βάλω αυγά να βράζουν, να φτιάξουμε και τις μπογιές, να τα βουτήξουμε και τα χρώματα θα τα δούμε αύριο, λογικά. Γιατί μέχρι το βράδυ δεν ξέρω αν θα έχει προλάβει να γίνει χρώμα. Α, δεν σας έκανα haul τι έφερε ο γάτσου. Έφερε αυτά εδώ τα μπολάκια για να βάλω μέσα μπογιά. Έφερε 15 λευκά αυγά, τώρα που το σκέφτομαι έπρεπε να πάρουμε 20 ή 25, γιατί πάντα σπάνε και αυτός είναι και ο λόγος που παίρνουμε παραπάνω. Έφερε ένα παντζάρι, ένα μικρό κόκκινο λάχανο, κρεμμύδια και βλέπω εδώ έβαλε φλούδες μπόλικες και σπανάκι και λεμόνια, άσχετο. Που όχι άσχετο, είδα και φλούδες από λεμόνια. Έτσι θα πάμε να του δώσουμε ένα φυλάκι, το ξυπνοβούλι μας. Για τις φλούδες λέω, που έβαλες φλούδες. Α, έβαλα ναι. Το καταγράφω αυτό. Στείλε ένα φυλάκι στη μαμά. Hey.
Έχουμε βγει για περιπέτεια. Ούτε αυγά έβαψα τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Έχει εξαντληθεί υπομονή μου. Αυτό το πράγμα εδώ που νιώθω τη φαγούρα, τα μυρμήγκια, τα μάτια μου, τη μύτη μου, δεν με αφήνει να είμαι στα καλά μου. Τα νεύρα μου. Έχουμε βγει τώρα περιπέτεια. Ψάχνουμε τώρα έτσι εδώ, μήπως βρούμε τυχαία. Κάποιο σακί, κουτί. Μπα, πάβει το τυχαίο. Πας να ζητήσει. Να, ένα κουτί εδώ. Μπράβο, ναι, σε ένα μινι μάρκετ που συνέχεια έχουν κουτιά. Γιατί θα πάμε στη θάλασσα να πάρουμε άμμο. Έκανα εδώ ένα μικρό φραπεδάκι. Ο Έκου καψούρα με τον μπαμπά του. Αγάπη μου, ο μπαμπάς θα έρθει. Εδώ πάει και έρχεται. Δεν έφυγε. Καψούρα, καψούρα μεγάλη. Με μένα δεν κάνει έτσι. Κάνει και με μένα, αλλά με το γάτσο έχει κόλλημα. Οπ, νάτος. Εν τω μεταξύ το αυτοκίνητό μας θέλει πλήσιμο μέσα έξω. Τι έγινε? Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα έτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε. Τι έγινε? Έχω κι εγώ ένα πρόβλημα. Καλά το βρήκαμε. Το φτιάρι τώρα δεν έχουμε. Σωστά. Τι θέλεις? Το δώρο μου. Ποιο δώρο σου? Αχ, αγάπη μου. Το κράνος. Ναι. Είδαμε ένα τσιτσίνι μικρό, έτσι σαν την Κασανδρούλα, είχε ποδήλατο και κρανάκι. Και εμείς να τους πάρουμε. Τώρα ψάχνουμε κάτι σε φτιάρι, αλλά του είπα του γάτσου ένα κουβά, ένα τύπου ποτήρι, ένα τύπου έτσι χλουπ να γεμίσουμε και να αδειάζουμε. 1, 2, 3, 4 Shut the door. Open the door, mommy. Α, open. Open the door, mommy. Όχι, γλυκούλα. 5, 6 Eat with chopsticks. Πώς λέει το τραγούδι? 1, 2 Back of my shoe. 3, 4 Open the door. 5, 6, 7, 8 Μπράβο! Φτάσαμε στην παραλία. Wow! Δείτε παιδιά έξω από το παράθυρο τη θάλασσα. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Δείτε πως παίζουν μπάλα τα χταπόδια και με τα 8 τους πόδια γκολφωνάζει η σαρδέλα, τον κολλιό τον πιάνει τρελά. Δείτε μπάλα τα χταπόδια που ήταν σε θάλασσα. Αγάπη μου! Ξάφνου βλέπουν γκαργαρία και τους πιάνει φλιαρία. Φλιαρία! Αγάπη μου! Ξέρετε τι είναι το τσαρτελί? Γράψτε μου από κάτω. Τι είναι το τσαρτελί? Είναι η μαμά. Είναι η μαμά τσαρτελί? Ναι, τι έγινε? Τα γυμνασιόπαιδα. Πήγαν πρώτη γυμνασιό και το γλεντάνε. Τι λέει μωρέ? Εσύ όταν πήγες γυμνάσιο το γλέντανες? Όχι. Δεν ήξερες γι' αυτό, μα ήξερες. Εμένα μου έκαναν κάτι πάρα πολύ κακό όταν ήταν να πάω πρώτη γυμνασίου και είχα τα ψυχολογικά μου. Και ήταν από τις χειρότερες φάσεις της ζωής μου. Ήταν ότι τύπου, ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε αυτά σε μικρά παιδιά. Πάλι εδώ ήρθαμε που είχαμε έρθει και τις προάλλες. Να γκρινιάξω λιγάκι, λιγάκι τόσο δά. Έχω βαρεθεί να πηγαίνω στη συνέχεια σε τέτοια μέρη. Μην μ' ακούτε άμα γκρινιάζω. Είναι η παρενέργεια, είναι η αλλεργία. Δεν είμαι εγώ. Δεν μιλάω εγώ, μιλάει η αλλεργία μου. Τα νεύρα μου είναι έτσι. Έτσι. Πάλι εδώ, πάλι στα ίδια. Ανοίξτε τους παιδότοπους. Θέλουμε να ταξιδέψουμε. Θέλουμε να πάμε έξω να φάμε, κύριε. Να πιούμε τα ποτά μας. Να κάνουμε τα τραμπολίνα μας. Άσο το παιδί να κάνει μόνο το θέλει. Μα μου δώσε το χέρι του. Με τρελαίνεις τώρα. Πάμε, Κάση. Έτοιμος. Ας κάνουμε κι εμείς λίγο. Έλα να παίρνει σειρά ο επόμενος. Με τα όλα φεύγεις. Slide, mommy. Slide. Πάμε, Κου. Go. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Εδώ έχει το φυσικό πάμπας που σας έλεγα τις προάλλες και τώρα ο γάτος θα κόψει μερικά. Απλά έχουν το κακό ότι μαδάνε. Αλλά θα δούμε στο περίπου πώς θα είναι το background μας. Θα έχει στεγνώσει και το άλλο με το φυτό. Μα μέχρι και αυτά εδώ τα λεπτά τι όμορφα που είναι.
Ναι, πάρτε από ένα. Κλαίω, μεγάτσο, έχει πάει μέσα στις χωραφιές. Κλαίω. Q-L-E-O. Λέω να μαζέψω και λίγα ξύλα για το Πάσχα. Α, μπράβο. Αφού έχεις πάρει κάρβουνα ειδικά. Για θράκα, είναι ωραία, είναι ωραία. Τώρα ήρθαμε για το άλλο συγκλονιστικό παιχνίδι, το πέταγμα της πέτρας. Το πέταγμα της πέτρας είναι ένα παιχνίδι διαχρονικό. Ναι. Χρονολογείται από το 1950 π.Χ. Στην ουσία πιάνεις μια πέτρα και την πετάς μέσα στο νερό. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τεχνική? Ναι, αυτό ήθελα να δείξω, αλλά επειδή γέλασε και με κοροϊδεύσε, δεν το είπα. Η πέτρα πρέπει να πιάνεται με τα δύο δάχτυλα. Πέντε έτσι μας δείχνετε. Άλλο αυτό. Τη γυρνάτε με, την μπιφτέκα. Με τα δύο, όποια θες. Ήθελα να πω έτσι, 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 έτσι όπως θέλεις. Μπορείτε να μας δείξετε στην πράξη, παρακαλώ? Βεβαίως. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια χαρακτηριστικά για την επιλογή, ναι, της πέτρας? Ναι, ναι, η πέτρα πρέπει να είναι πέτρινη και να είναι στρογγυλή. Τέλεια. Όπως αυτή εδώ. Για πάμε. Εγώ θα την πιάσω με την τεχνική νούμερο 1, ωραία, η οποία είναι και πιο διαδεδομένη. Θα απομακρυνθώ να σας πάρει όλο το πλάνο. Πιάνουμε έτσι, δίνουμε φυλάκι. Πέτα έχω μου. Μπράβο. Με πατέρα η δίμονα στο πέταγμα της πέτρας. Πέταγμα της πέτρας είναι... Ο έχω θα πάει για πρωταθλητισμό. Βεβαίως, κόλλα 10. Αυτά είναι. Έλα έχω. Μία εσύ, μία η μαμά. Ω, τι είναι εκεί? Τρύπα. Βρήκαμε κι άλλα στον δρόμο και σταματήσαμε. Βρήκαμε κι άμμο εδώ στο άκυρο. Θα πάει τώρα ο γάτσο να βάλει. Χριστέ μου, τι ζω. Τι ζω με αυτόν τον άνθρωπο. Θα κάνουμε σπλάς στο νερό, ο Εκκού και εγώ. Παναγία μου το παιδί μου. Γάτσου, το νου σου. Δείτε πως φαίνεται το μπλε LED. Και κάνει έτσι το LED, γύρω, γύρω, γύρω. Μου είχε μείνει μισό αυγουλάκι από χθες που είχα λείψει τα τσουρέκια. Και ο αυτοσχεδιασμός ο ίδιος μιλάμε εγώ. Κάτσε να ανάψω και αυτά τα φώτα. Μη μου λέω γάτσου τζάμπα στα φτιάξα, δεν τα ανάβεις. Και έβαλα και λίγο γάλα για να γίνει έτσι πιο πολύ. Λέω εγώ τώρα. Ομελέτα θα σας κάνω, Κάσιους. Ομελετίτσα για τα παιδάκια μου. Θα βάλω και το νηστίσιμο το τυράκι. Και εμείς λέω να κάνουμε πένες με κρέμα γάλακτος από σόγια. Vegan πένες. Με το vegan το τυράκι. Σιγά, είναι τόσο λεπτό που θα γίνει σαν κρέπα. Και ειλικρινά μιλάμε, πάμε συνέχεια στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε ποσότητες, ρε φίλε, όχι αστεία. Και συνέχεια ξεμένουμε, σπέρασμα, τρώμε όλοι πάρα πολύ. Α, τώρα άμα ανοίξουμε, τρία αγγούρια έχει μέσα, ούτε ντοματίνια, λαχανικά, φρούτα, τίποτα. Yeah. Πότε τα τρώμε όλα αυτά, γάτσου. Έχουμε να στενάξει κάρτες. Ωραία. Αυτό είναι, this is it. Μια χαρά έγινε με το γάλα. Έτσι αφρατούλα, ωρεούλα. Χαμούλης. Για τις πένες μας με κρέμα γάλακτος, δυστυχώς δεν έχουμε το κατητής, ρε παιδί μου, ένα μανιτάρι, λίγο σολομό, λίγο κοτόπουλο, βέβαια αυτά, okay, δεν ισχύουν γιατί θα τα κάνουμε vegan, αλλά θέλει το κατητής, να, μανιτάρι, μπρόκολο, πιπεριές, δεν έχω τίποτα από αυτά, έχω πιπεριές κατεψυγμένες, αλλά αν η πιπεριά μπει κατάψυξη είναι χάλια. Και σκέφτηκα, τώρα έτσι μου ήρθε αυτός ο σχεδιασμός, να βάλω κύβο. Αν δεν ήθελα να είναι vegan, θα έβαζα κύβο κότας. Αλλά εμείς θα βάλουμε λαχανικών. Χάλια οι εξελίξεις, δεν έχω ούτε κύβο, οπότε πένα με σκέτη κρέμα γάλακτος και τυρί, εγώ πιστεύω δεν θα είναι ωραία. Α, είπε σπανάκι! Έβαλα και το σπανάκι εκεί να βράσει 20 λεπτά, να βγάλει την πρασινάδα του. Με τον φυσικό τρόπο που θα βάψουμε εμείς τα βουλάκια μας, θα βγουν παστέλ τα χρώματα, προφανώς. Όμως μου δείξε τώρα ο γάτσο τις κόκκινες τάμπες. Για να δω που έχω λίγο νοπά χέρια, άμα το τρίψω. Το έκανα κι εγώ και δεν... Κοίτα τώρα. Δεν μου έκανε. Κοίτα τώρα, ζημιά. Ρε, μπορεί στο βράσιμο να φύγει. Μπορεί και όχι. Άμα δεν φύγει, έτσι με το νούμερο. Έβγαλα το σπανάκι. Έτσι το σούρωσα, το έβαλα εδώ. Σούρωσα και το... Α!
Σούρασα και το νεράκι από το σφανάκι και είναι αυτό εδώ το κυτρινιάρικο. Εν τω μεταξύ, το τσόκλι του αυγού δεν πρέπει να είναι στεγανό. Γιατί περνάει η μπογιά μέσα. Προχωράω να βράσω το επόμενο υλικό, το λαχανάκι το μοβ. Υποθέτω πως όσο περισσότερα φύλλα βράσω, τι θέλω να πω, άλλο είναι να βράσω τρία φύλλα και άλλο είναι να το βράσω ολόκληρο. Δεν ισχύει αυτό που λέω ότι όσο περισσότερα βάλω, τόσο πιο έντονο θα μας γίνει το χρώμα. Ναι, βέβαια. Φύλλα όλα θα τα βάλω, να γίνει εκεί το μοβ του μοβιού. Ο μοβ, να τα. Είδα δυο αυγά σπασμένα, παιδιά. Τρία! Τι βάζουν? Κάτι βάζουν. Ήδη έγιναν τα χέρια μου μοβ. Το λάχανο. Ωρε φίλε! Λοιπόν, το βρήκα. Θέλει και ξύδι και αλάτι και λέει διότι ακόμα κι αν κάποιο αυγό ραγίσει, οι πόροι του τσοφλιού θα έχουν διασταλεί λειτουργώντας σαν ασπίδα. Οπότε ασπράδι και κρόκος δεν θα χυθούν μέσα στο νερό. Πριν να τα βάψετε, τα αφήνετε να κρυώσουν καλά. Τα τοποθετείτε στη βαφή με τριπτή κουτάλα χωρίς να αφήσετε πολλά και ανάναψα. Ναι, okay. Δείτε τι ωραίο χρώμα το λάχανο. Μπλε! Τέλειο, θα βγουνε τα βουλάκια γαλάζια. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις περιβόητες vegan πένες. Έχω βάλει λάδι στο wok, θα ρίξω σκορδάκι, θα σβήσω με κρασί. Γιατί ψάχνουμε αρώματα τώρα, τα χρειαζόμαστε αφού δεν θα έχει τίποτα άλλο. Δεν θα την κάνω πολύ μικαή. Θα βάλω και μαϊντανό και άνηθο. Και θα ρίξω και κούφτα από αυτό το τυράκι. Τα τυράκια μας έχουν λιώσει, όλο αυτό έχει γίνει ένα και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να το φάμε. Εδώ είναι το ζουμί από το λάχανο. Εδώ τώρα ο Γάτσο βάζει φλούδες κρεμμύδια. Εδώ είναι οι υπερτούμπανες πιατάρες μας. Πιστεύω μου πόσο όμορφο φαίνεται και πρέπει να είναι και πολύ νόστιμο. Taste test με το νέο background, το είπα στο Instagram. Το μισό με όμικρο. Είπε ο Γάτσο ότι είναι πιο ωραίο και από κρέμα γάλακτος κανονική. Φίλε, αυτό το πιάτο περνάει το πάσο άνετα. Όχι άνετα, πολύ άνετα. Οπότε και με σκόρδο σε λάδι, ρίχνουμε λίγο λευκό κρασί, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, τη σόγιας βασικά, ρίχνουμε τις πένες και το σπανάκι το οποίο εγώ το είχα βράσει 15 λεπτά, επειδή του πήραμε το χρώμα, άνηθο μαϊντανό, αλάτι πιπέρι, α και τυρί τριμμένο νηστίσιμο. Λέω τη vegan εκδοχή, αυτό ακριβώς το ίδιο μπορείς να το κάνεις και να βάλεις και σολομό ή γαρίδες ή κοτόπουλο, μπέικον που είπες εσύ. Η δοσολογία είναι μισό σακούλι πένες, μία χούφτα έτσι σπανάκι, λίγο άνηθο, λίγο μαϊντανό τύπου κλωναράκια, ένα σκόρδο, δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Θες να σου πω γραμμάρια από το σπανάκι, σου πω εγώ άμα είναι ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πόσα γραμμάρια είναι, 200 με 500 γραμμάρια ακριβώς. Απολάμβανα τις πένες μου και τον άφησα εδώ το γάτσο και είχε προχωρήσει η φάση. Τώρα ο γάτσο έκοψε μπατζαράκι. Τι κάνεις τώρα, πες μας και εμάς, μίλα μας, μίλησε μας. Το ξεφλουδίζω το μπατζαράκι. Γιατί? Για να το φάω κιόλας μετά. Σ' αγαπώ. Εδώ κοίτα, βάφει αμέσως. Και έμεινε κόκκινο. Αιώνες μπροστά ρε αγόρι μου. Τι θα γίνει με σένα? Έχω βαρεθεί δηλαδή να σε θαυμάζω, βαρέθηκα. Μην με θαυμάζεις. Μα δεν μπορώ. Άλλο αυτό. Το νεράκι μας κοκκίνησε πριν καν να το βράσουμε. Με το που έριξε ο γάτσος μέσα το παντζάρι. Ωραία, έχουμε 5 αυγά σπασμένα, οπότε μας μένουν μόνο 10 για να βάψουμε. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Κάθε Πάσχα εγώ θυμάμαι να σπάμε τα αυγά για πλάκα και να τα πετάμε. Εγώ ποτέ δεν έχω πετάξει αυγά. Έχει έρθει η ώρα του κουρκουμά. Πάμε να βάλουμε το κουρκουμάκι μας. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο κουρκουμάς. Κυτρινάκι. Έχουν κρυώσει, βάζω και το παντζάρι και θα τα αφήσουμε μέχρι αύριο. Ένα στον κουρκουμά. Παντζάρι. Εξέχουν λίγο απ' έξω και τώρα ψάχνουμε πλαστικά ποτήρια. Γιατί δεν πρέπει να τα έχουμε σε ρηχό σκεύος. Σκέφτηκα πατεντάρα, παίρνω το καπάκι. Το βάζω εδώ, σηκώνω λίγο έτσι, τα φέρνω κάτω. Εδώ δεν πολύ έπιασε, με τα κίτρινα έπιασε, είναι μέσα εντελώς.
Μετά από μία ολόκληρη βραδιά πάμε να δούμε τι έχουν κάνει τα αυγά μας. Πάμε στο νούμερο 1, το οποίο είναι σπανάκι. Ωραία, έχουμε ένα απαλό καναρινί. Η κάμερα τα δείχνει αλλιώς. Όταν τα βγάλω και τα γυαλίσω θα φανεί το χρώμα. Μοβ λάχανο. Πάρα πολύ ωραίο παστέλ γαλάζιο. Ένιωσα λίγο μοιραράκι τώρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Παστέλ γαλάζιο, κυρίες και κύριοι. Τώρα σε προσφορά, Αχμέτ. Πιάσε το επόμενο αυγό, το οποίο είναι από κρεμμύδι. Σηκώστε το, προσέξτε, μην το σπάσετε. Το κρεμμύδι έχει κάνει την πιο υπερτούμπανη δουλειά. Πάμε στο παντζάρι, το οποίο το κρεμμύδι το έφαγε κανονικότατα. Τι είναι αυτό τώρα? Ούτε καν. Εγώ από το παντζάρι περίμενα κόκκινο αίμα. Και εγώ. Ένα γκρέζ έχει βγει. Και πάμε και στον κουρκουμά, για τον οποίο πήγε συγκεκριμένα ο Γάτσου στο σούπερ μάρκετ να φέρει κουρκουμά. Ντε και καλά, γιατί δεν είχαμε. Και μπράβο, γιατί απέδωσε. Άψογος ο κουρκουμάς. Λεμονί, λεμονάκι. Μπράβο στον κουρκουμά. Αυτά. Το πιο τούρμπο ήταν το κρεμμύδι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα βράσαμε και είναι μελάτα. Επειδή είδαμε και σπάγανε, το κλείσαμε το μάτι και προφανώς αυτά δεν πρόλαβαν να βράσουν. Και έχω τη φαϊνή ιδέα, όπως είναι έτσι μαζί με τα ζουμιά, με τα χρώματα, τσουπ να τα βάζω στο κατσαρολάκι ένα-ένα κάθε χρώμα και να τα βράσω από ένα λεπτάκι ακόμα για να σφίξουν μέσα, γιατί φοβάμαι μην μου χαλάσουν. Σας κλείνω και τελικά για το τι έκανα με τα αυγά και τι θα κάνουμε στη συνέχεια θα το δείτε αύριο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιγεια!